Ανεξέλεγκτη είναι η δράση των εμπόρων ναρκωτικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα καταγγέλνουν οι φοιτητές, ο πανεπιστημιακός χώρος έχει μετατραπεί σε άντρο κάθε λογής κακοποιών στοιχείων αλλά και καταφύγιο εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει, είναι εδώ πέρα. Σχεδόν μόνιμα. Απλά δεν μας αγγίζουν πάρα πολύ. Όποιος θέλει, πάει, κάνει αυτό που θέλει και φεύγουν. Αυτό βλέπω εγώ, δεν ξέρω. Δεν χρησιμοποιώ, σπάνια περνάω από εδώ, αλλά από ό,τι ακούω από την κόρη μου και από φίλους της, είναι πολύ επικίνδυνο το βράδυ να περάσουν. Είναι πολύ χύμα τα πράγματα και θα έλεγα ίσως αν γίνεται κάτι να κάνει αστυνομία, λογικά. Είναι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος. Πόσο χύμα και γιατί να επέμβει η αστυνομία, συγκεκριμένα τι είναι αυτό που ακούτε? Ξέρω, ας πούμε, ότι έχω ακούσει ότι γίνεται, ας πούμε, διακίνηση ναρκωτικών. Οι διερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες αντικρίζουν μπροστά στα μάτια τους να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Ζητούν πολλές φορές χρήματα. Αυτά. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες, ακόμη και καθηγητές, έστω και λίγοι, που καταγγέλουν, αναφέρουν ότι πρέπει να επέμβει η αστυνομία γιατί γίνεται και μέχρι και διακίνηση ναρκωτικών. Ναι, γίνεται. Γίνεται, το έχω ακούσει και το έχω δει. Δηλαδή. Πριν τις προάλλες είδα κάποια άτομα να συναλλάσσονται. Που εκεί και πέρα, τι ακριβώς γίνεται, είναι λεπτομέρειες. Απόγευμα ήταν. Απόγευμα. Και? Έφυγα, απομακρύνθηκα, δεν προχώρησα, δεν πήγα κοντά. Δεν είναι και ότι καλύτερο στο όχι. Χώρο που όχι, μαθαίνουν. Πρέπει να φυλάσσετε, πρέπει να υπάρχουν φύλακες, αστυνομία. Κάτι πρέπει να γίνει και να είναι ασφαλής ο χώρος για τους φοιτητές πρώτα που έχουν μαθήματα μέχρι τις βραδινές ώρες. Σύμφωνα με καταγγελίες, οι διακινητές πλησιάζουν τους φοιτητές μέρα μεσημέρι για να τους δώσουν τις ναρκωτικές ουσίες. Μου έχουν ζητήσει ένα ενδιαφέρον, τους λέω όχι και σταματάει εκεί το θέμα. Αυτό. Καθηγήτρια της σχολής γεωπονίας μας κατήγγειλε ότι πριν από λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων είδε μπροστά της έναν έμπορο ναρκωτικών να περιμένει τους υποψήφιους πελάτες του. Να προσεγγίζουν άτομα που καταλαβαίνουν ποιοι θα έλουν και προσεγγίζουν κυρίως αυτούς, αλλά και έτσι μπορούν να πάνε, δηλαδή και χωρίς να θέλεις, χωρίς να προσεγγίζεις τέτοια άτομα, να σε προσεγγίσουν οι ίδιοι. Εντάξει, κυρίως το βράδυ. Την παρέμβαση της πολιτείας και της αστυνομίας προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός Πανεπιστημιούπολης ζητεί ο Περικλής Μίτκας, πρίτανης στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν και της επιστολής διαμαρτυρίας, την οποία απέστειλαν προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και όλους τους αρμόδιους φοιτήτριες και φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος.